Έχει σημασία κάθε φορά να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δηλαδή είναι διαφορετική περίπτωση οι μετανάστες χωρίς χαρτιά, διαφορετική περίπτωση οι πρόσφυγες. Είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο με βάση τους νόμους και με βάση τον ΟΗΕ ποιοι θεωρούνται πρόσφυγες, ποιοι θεωρούνται μετανάστες. Όσοι θεωρούνται πρόσφυγες, που σημαίνει ότι έρχονται από εμπόλεμες περιοχές, από τη Συρία εν προκειμένου, έχουν πολύ αυξημένα δικαιώματα σε σχέση με τους, με τους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Δηλαδή έχουν δηλώσεις υπό την όλη πρόσφυγη. Έχουν, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με τις, με τις ροές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, που λόγω της ιστορίας στη Συρία και τώρα μάλιστα που το κέντρο βάρους του εμφυλίου έχει μετατοπιστεί πάλι από το Ιράκ στη Συρία, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και στην Τουρκία νομίζω κάτι τη συνεχάρισαν χτες, διότι έχει μαζέψει 2 εκατομμύρια κόσμο. Φανταστείτε, από μια χώρα σαν τη Συρία που είχε 8-9 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, το 25% του πληθυσμού έχει φύγει σε προσφυγιά στην Τουρκία. Εκ των πραγμάτων, κόσμος περνάει και την από εδώ πλευρά των συνόρων. Από το ίδιο όμως, επειδή είναι και αυτή η εποχή του χρόνου, το ίδιο γίνεται και στην Ιταλία. Στην Ιταλία το τελευταίο διήμερο, 5.500 κόσμος. Νομίζω, και εξ όσων γνωρίζω χωρίς να είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, έχει κινητοποιηθεί όμως και ο στρατός σε αυτό το θέμα, με την έννοια του ότι έχει κάποια εκπαίδευση και κάποιες υποδομές ανθρωπιστικής βοήθειας. Δηλαδή ο στρατός μπορεί να στήσει και 50 αντίσκηνα. Δεν υπάρχει άλλος δημόσιος φορέας ο οποίος να έχει έστω δυνατότητα. Εντάξει, μέχρι στιγμής, και αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία υποδομή. Όταν ο Γιώργος...